τώρας. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνει το στίγμα της δημιουργικής Ελλάδας. Της Ελλάδας που παράγει, που καινοτομεί, της εξωστρεφούς Ελλάδας. Όμως, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Φάνηκε δυστυχώς ότι η ανάπτυξη, η δική του ανάπτυξη, είναι μόνο για λίγους. Και φάνηκε αυτό από τα όσα είπε, την αρνητική του στάση για τις κλαδικές συμβάσεις των εργαζομένων και βέβαια φάνηκε γιατί για άλλη μια φορά αρνείται να διαπραγματευτεί για τη μείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μία μείωση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Την άφησε στα χέρια της κυρίας Λαγκάρ. Φαίνεται ότι θεωρεί ότι πρέπει η Ελλάδα να επαιτεί και όχι να διεκδικεί αυτό που είναι σωστό για να διαμορφώσει το μέλλον που της αξίζει. Να είστε καλά. Τι γίνεται καλά. Φέτος, πάω στη θέση, ναι. Ξέρω. Ωραία.